Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε από τις διαπρεπέστερες πολιτικές και διπλωματικές μορφές της Ευρώπης. Γεννήθηκε το 1776 στην Κέρκυρα και ήταν το έκτο παιδί του Αντωνίου και της Διαμαντίνας Καποδίστρια. Προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια καταγεγραμμένη στο Λίμπρο Ντόρο της Κέρκυρας. Ο πατέρας του, Αντώνιος, ήταν από τους πιο επιφανείς δικηγόρους του νησιού, με ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα που διαμόρφωσαν την νεότερη τοπική ιστορία. Ο Ιωάννης το 1794 πηγαίνει στην Ιταλία όπου σπουδάζει ιατρική. Επιστρέφει 4 χρόνια μετά, έχοντας νοσταλγήσει την πατρίδα του, στις οποίες τις εξελίξεις πρόκειται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η διπλωματική και πολιτική σταδιοδρομία του Ιωάννη Καποδίστρια αρχίζει το 1801 στο νεοσύστατο μικρό επτανησιακό κράτος, την Επτάνησο Πολιτεία. Τα Ιόνια νησιά, μετά τη συνθήκη του Καμποφόρμιο, Ιούνιος 1797, όταν όλες οι ενετικές κτίσεις πέρασαν στην κυριαρχία του Ναπολέοντα, τότε πρώτου υπάτου της Γαλλικής Δημοκρατίας, περίλθαν και αυτά στους δημοκρατικούς Γάλλους. 21 Μαρτίου του 1800, η Ρωσία και Τουρκία, ως τότε άσπονδοι εχθροί, συνασπισμένες ενάντια στη φιλόδοξη Γαλλία, αναγνωρίζουν με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολεως την ανεξαρτησία των 7 νήσων με το όνομα Επτάνησος Πολιτεία, θέτουν υπό την προστασία τους τα νησιά και επικυρώνουν το πρώτο σύνταγμα του κράτους που ονομάστηκε Βυζαντινό, καθώς ήταν το πρώτο που συγκροτήθηκε μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Τότε ανατέθηκε από την Επτανησιακή Γερουσία στο νεαρό Ιωάννη Καποδίστρια το έργο της εφαρμογής του συντάγματος στα Ιόνια νησιά. Η ανάληψη αυτού του δύσκολου έργου έφερε στο φως τις σπάνιες διπλωματικές ικανότητες του νεαρού και τόσο λαοφίλη του γιατρού Ιωάννη Καποδίστρια. Δεδομένου ότι με την αναχώρηση των Γάλλων άρχισε να ισχύει ξανά ο διαχωρισμός του λαού, σε Ευγενείς και Ποπολάρους, ξεκίνησαν μεγάλες αναταραχές σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και ο μόνος που φαίνεται να μπορεί να κατευνά στα πνεύματα είναι ο Καποδίστριας. Αποφασισμένος να αλλάξει τα άρθρα του συντάγματος, που θεωρεί ατελέσφορα, συνεργάζεται με το Ζακύνθιο κόμι Γεώργιο Μοντσενίγο, όργανο της ρωσικής πολιτικής, μέσω του οποίου ο τσάρος Αλέξανδρος θα γνωρίσει τον νεαρό Επτανήσιο και θα τον εκτιμήσει για τη διπλωματική του ικανότητα και την πολιτική του οξυδέρκεια. Το 1803 εκλέγεται ομόφωνα Γενικός Γραμματέας της Επτανήσου Πολιτείας. Σε αυτή τη θέση, ο πολλά υποσχόμενος, αλλά άπειρος ακόμα Καποδίστριας, κατάφερε να εκπαιδευτεί και να εξελιχθεί στο διπλωμάτη και νομοθέτη που άφησε ανεξίδηλο το στίγμα του στην επτανησιακή ιστορία. Και το πρώτο που επιδίωξε ήταν να λυτρώσει τον λαό από την ηθική κατάπτωση και την αμάφεια. Όντως, με τη σύνταξη του νέου συντάγματος την ίδια χρονιά, θέτει ως όρο συμμετοχή στα κοινά το ύψος των εισοδημάτων και όχι τον τίτλο ευγενείας, δίνοντας έτσι εξουσία και στους ποπολάρους με κάποια περιουσία όπως οι πλειοκτήτες ή έμποροι. Με αυτόν τον τρόπο, η αστική τάξη των Επτανήσων αποκτάει πολιτικά δικαιώματα που επί αιώνες απήχε από αυτά, με εξαίρεση την τριετία των Δημοκρατικών Γάλλων. Όμως, το 1807, μετά τη συνθήκη του Τιλσίτ, τα Επτάνησα περνούν στην κατοχή των Γάλλων, αυτοκρατορικών αυτή τη φορά, και η ανεξαρτησία τους σβήνει κάτω από το σκύπτρο του Ναπολέοντα. Τότε ο Καποδίστριας αρνείται τις δελεαστικές προτάσεις που τον ήθελαν τοποθετημένο σε υπεύθυνη διοικητική θέση και αναχωρεί για την Πετρούπολη, αποδεχόμενος ευχαρίστως την πρόσκληση του τσάρου Αλέξανδρου να υπηρετήσει στη ρωσική διπλωματία. Ο Καποδίστριας πίστευε πως υπηρετώντας τη ρωσική πολιτική θα συνέβαλε ουσιαστικότερα στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Ιανουάριο του 1809 φτάνει στην Αγία Πετρούπολη και αμέσως διορίζεται σύμβουλος της επικράτειας στο τμήμα των εξωτερικών υποθέσεων της Ρωσίας. Γρήγορα κέρδισε την εύνοια του τσάρου και το 1811
διορίζεται στη ρωσική πρεσβεία της Βιέννης, ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνει τη διεύθυνση του διπλωματικού γραφείου του Ρώσου Ναυάρχου Τσιτσακόφ στο Βουκουρέστι και στο Δούναβι, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Εκεί ο Καποδίστριας ανέλαβε σημαντικές αρμοδιότητες, τις οποίες χειρίστηκε με σπάνια διπλωματική ευστροφία. Κάποιες από τις αρμοδιότητες αυτές ήταν και η φροντίδα επικύρωσης της συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1812, την οποία θεωρούσε ανεφάρμοστη και καταστρεπτική για τους λαούς της Βαλκανικής Χερσονήσου, δεδομένου ότι η Ρωσία τους εγκατέλειπε στην τουρκική εκδικητικότητα. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, ο Καποδίστριας ήρθε σε επαφή με την τουρκική διπλωματία και γνώρισε τις πολιτικές μεθόδους της πύλης. Ο Ρώσος ναύαρχος Τσιτσακόφ, εντυπωσιασμένος από τις προτάσεις και ενέργειες του Έλληνα διπλωμάτη, έγραφε: «Ο Κόμης Καποδίστριας, που δεν απελπίζεται ποτέ για τις μεθοδικές εξελίξεις, μου έστειλε ένα υπόμνημα, όπου μου εξέθεται όλες τις απόψεις για τους λαούς της Βαλκανικής». Το υπόμνημα αυτό έφτασε αργότερα στα χέρια του Τσάρου, τον εντυπωσίασε και κάλεσε τον Καποδίστρια στη Φραγκφούρτη όπου βρισκόταν και του ανέθεσε τη διεκπεραίωση ενός από τα πιο δύσκολα προβλήματα που απασχολούσαν τότε την Ευρώπη. Την ενοποίηση της διαιρεμένης σε μικρά κρατήδια Ελβετίας και τη διαφύλαξή της από την επικίνδυνη επιρροή του Ναπολέοντα. Πράγματι, αυτή η διπλωματική αποστολή ήταν από τις δυσκολότερες υποθέσεις της κρίσιμης εκείνης περίοδου, αφού έπρεπε να ενοποιηθούν και να οργανωθούν τα ανεξάρτητα μεταξύ τους καντόνια της Ελβετίας και να εξουδετερωθούν τα αντιμαχόμενα συμφέροντά τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα ομόσπονδο κράτος με δημοκρατικές αρχές. Επίσης, έπρεπε να αποσπαστεί η χώρα από τη γαλλική επιρροή και να αναθεωρηθεί το Ελβετικό Σύνταγμα. Με εύστοχους διπλωματικούς χειρισμούς και με το κύρος που ασκούσε στους συνομιλητές του, κατόρθωσε να φέρει εις πέρα στην αποστολή αυτή. Η Ομοσπονδιακή Βουλή της Ελβετίας το 1814 κατάρτισε το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα που συνέταξε ο Καποδίστριας, ενώ αντιπροσωπεία των καντονιών θα πήγαινε στη Βιέννη όπου άρχιζε το συνέδριο για να το επικυρώσουν οι σύμμαχοι ηγεμόνες. Επίσης, θα επιστρέφονταν στην Ελβετία οι επαρχίες που κατήχαν ακόμα τα γαλλικά στρατεύματα. Η ολοκλήρωση μιας τόσο πολύπλοκης διαπραγμάτευσης μου στήχησε πάμπολα βάσανα και ταξίδια και εκθέσεις και σύνταξη κειμένων και πολλά άλλα σχέδια, γράφω ίδια στον πατέρα του. Η Ελβετία, ευγνωμονούσα, τον αντάμυψε ποικιλοτρόπους και αρκετά καντόνια της χώρας τον ανακήρυξαν επίτιμο πολίτη. Μεγάλος σταθμός της διπλωματικής σταδιοδρομίας του Καποδίστρια ήταν το συνέδριο της Βιέννης 1814-1815, καθώς και το συνέδριο του Παρισιού αμέσως μετά τη συνθήκη του οποίου, επηρεάζοντας τον Τζάρο, κατάφερε να μπουν τα Επτάνησα κάτω από τη Βρετανική κυριαρχία, ώστε να μην τα πάρει η Αυστρία που τα εποφθαλμιούσε. Ο ίδιος ο Τσάρος Αλέξανδρος κάλεσε τον Καποδίστρια στο συνέδριο της Βιέννης γιατί, όπως είπε στην Ελληνίδα Ροξάνδρα Στούρτζα, κυρία επί των τιμών της Τσαρίνας Ελισάβετ, δεν είχε άλλο διπλωμάτη τόσο ικανό με τη δύναμη να αναμετρηθεί στις διπλωματικές μάχες με τον Αυστριακό καγκελάριο Μέτερνιχ. Το θέμα των Ιωνίων, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Μέτερνιχ, διευθετήθηκε με την υπογραφή συνθήκης που οριστικοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1815 στο Παρίσι. Στο συνέδριο αυτό του Παρισιού, το καλοκαίρι του 1815, οι δυνάμεις που οδήγησαν σε οριστική νίκη των Ναπολέοντα συζήτησαν το θέμα της ηττημένης Γαλλίας, Αυστρία, Αγγλία και Προσία επέμειναν στο να ληφθούν αυστηρές κυρώσεις εδαφικές, οικονομικές, στρατιωτικές εις βάρος της Γαλλίας. Ο Καποδίστριας όμως, με υπόμνημά του, υποστήριζε πως με την ήττα του Ναπολέοντα και τον τερματισμό των μακροχρόνιων πολέμων οι στόχοι των συμμάχων είχαν εκπληρωθεί. Θεωρούσε δε ότι η Γαλλία έπρεπε να παραμείνει ισχυρή δύναμη, γιατί με το δημοκρατικό πολιτικό της σύστημα θα αποτελούσε σημαντικό παράγοντα διπλωματικής ισορροπίας απέναντι στον απολυταρχικό δεσποτισμό της Αυστρίας και της Προσίας. Πίστευε ακόμα ότι ευεργετώντας τη Γαλλία
θα εξασφάλιζε τη φιλία της σε περίπτωση Ρωσοτουρκικού πολέμου, τον οποίο σκόπευε να επιδιώξει προκειμένου να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Παρά τις τεράστιες και πολλαπλές αντιδράσεις, οι απόψεις του Καποδίστρια επικράτησαν, εξασφαλίζοντας την ευγνωμοσύνη της Γαλλίας. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος, θέλοντας να δείξει εμπράκτος την ευγνωμοσύνη του στον Έλληνα διπλωμάτη, που έσωσε τότε τη Γαλλία, του έστειλε μια επιστολή με τις ωραιότερες φράσεις του κόσμου, όπως αναφέρει η Ροξάνδρα Στούρτζα στα απομνημονεύματά της, και του πρόσφερε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο ο Καποδίστριας αρνήθηκε κατηγορηματικά, ζητώντας ανταυτού να εφοδιαστούν με βιβλία τα σχολεία της Επτανήσου. Το 1816 ο Καποδίστριας διορίστηκε από τον Τζάρο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και με την ιδιότητα αυτή συμμετέχει στο συνέδριο του Άαχεν τον Σεπτέμβρη του 1818. Εκεί κατέπληξε τους Ευρωπαίους διπλωμάτες με τις ριζοσπαστικές και φιλελεύθερες απόψεις του για την εποχή εκείνη γύρω από το θέμα των δικαιωμάτων των μικρών κρατών. Βασικός του στόχος ήταν να αναγνωριστεί στους μικρούς λαούς το δικαίωμα να αντιμετωπίζουν τα εθνικά τους προβλήματα και τα μεγάλα κράτη να μην επεμβαίνουν στα εσωτερικά τους. Με τον τρόπο αυτό θα άνοιγε ο δρόμος για την υπόδουλη Ελλάδα. Τα συνέδρια του Τροπάου και του Λάιμπαχ από το φθινόπωρο του 1820 ως το τέλος της άνοιξης του 1821 υπήρξαν από τις πιο δύσκολες στιγμές για τον Καποδίστρια, καθώς και το προανάκρουσμα του τέλους της θητείας του ως Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας. Κύριο θέμα των συνεδρίων αυτών ήταν η αντιμετώπιση της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατούσε στην Ευρώπη εξαιτίας της κήρυξης των επαναστατικών κινημάτων της Ισπανίας και της Ιταλίας, Καρμπονάρη. Οι μεγάλες δυνάμεις κράτησαν εντελώς αντιδραστική στάση και αποφάσισαν να καταπνίξουν με τη βία κάθε επαναστατικό κίνημα της Ευρώπης. Τη στιγμή εκείνη, ο Καποδίστριας, αν αποφάσιζε μόνος του, είναι βέβαιο πως θα υποστήριζε μεγαλύτερη διαλλακτικότητα απέναντι στους Ευρωπαίους επαναστάτες, αναλογιζόμενος προφανώς την περίπτωση των Ελλήνων. Η στάση όμως του Τσάρου εναρμονίστηκε πλήρως με αυτή των υπολείπων συμμάχων. Αυτό, σε συνδυασμό με τις συγκεκαλυμμένες μεν πλην όμως άοκνες προσπάθειες του Καποδίστρια υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του Μέτερνιχ και του Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας Κάστλερεϊ, οι οποίοι δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να δοθούν δικαιώματα στους μικρούς λαούς. Η αντιπαλότητα αυτή Μέτερνιχ και Καποδίστρια είχε τέτοια διάρκεια και ένταση που ο καγκελάριος της Αυστρίας είχε βάλει μια ολόκληρη ομάδα πρακτόρων της Αυστριακής Αστυνομίας να παρακολουθούν και την παραμικρή κίνηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, υποπτευόμενος τον Καποδίστρια όχι μόνο ως υποστηρικτή αλλά και υποκινητή της Επανάστασης των Ελλήνων. Και δεν ήταν τόσο αβάσιμες οι υποψίες του. Αφενός ο Καποδίστριας ήταν ο πρώτος που σκέφτηκαν οι φιλικοί για την αρχηγία της εταιρείας. Και αν δεν δέχτηκε να την αναλάβει, ήταν γιατί δεν εμπιστεύτηκε τον πρώτο εκπρόσωπο που εστάλει για να τον στρατολογήσει. Πρόκειται για τον Γαλάτη, έναν Ιθακίσιο που αργότερα απεδείχθη τόσο επιπόλαιος, ώστε έβαλε την εταιρεία σε τέτοιο κίνδυνο που ανάγκασε τους ίδιους τους συντρόφους του να τον εκτελέσουν, γεγονός που αποδεικνύει το αλάνθαστο ένστικτο του Καποδίστρια στην κρίση του για πρόσωπα και πράγματα. Ο άλλος λόγος ήταν το ότι γνωρίζοντας την αδιάλακτη στάση των δυνάμεων απέναντι σε οποιαδήποτε εξέγερση, θεωρούσε πως μια επανάσταση των Ελλήνων εκείνη τη χρονική στιγμή θα ήταν αυτοκτονία. Την ίδια αντιμετώπιση με το Γαλάτι είχε και ο Ξάνθος, όταν τον επισκέφθηκε και αυτός για να τον πείσει να αναλάβει την αρχηγία της φιλικής. Εξάλλου, ο Καποδίστριας ποτέ δεν εκτίμησε το έργο της φιλικής εταιρείας, θεωρώντας τους ιδρυτές της τυχοδιώκτες και άτομα που δεν αξίζουν εμπιστοσύνης. Παράλληλα, πίστευε ακράδαντα πως εκείνη η στιγμή ήταν πολύ ασύμφορη για οποιοδήποτε ξεσηκωμό, ελπίζοντας πως θα έρθει η ώρα που θα μπορέσει να πείσει τον Τζάρο να διαχωρίσει τη θέση του από την Ιερή Συμμαχία. Μάλιστα, με πολλές αφορμές, προσπάθησε κατά καιρούς να στρέψει τον Τσάρο ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να της επιτεθεί στρατιωτικά, πράγμα όμως που δεν έγινε ποτέ, αφού ο Αλέξανδρος, πιστός στην Ιερή Συμμαχία,
ήθελε με κάθε τρόπο να αποφύγει μια σύραξη που θα αναστάτωνε εκ νέου την Ευρώπη. Έτσι αρχίζει όλο και πιο πολύ να επηρεάζεται από την πολιτική του Μέτερνιχ και να απομακρύνεται από τις θέσεις του Υπουργού του, γεγονός που μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης θα οδηγήσει τους δύο άντρες σε διάσταση πολιτικής γραμμής. Γιατί ο Καποδίστριας μπορεί να μην πίστευε στο έργο της Φιλικής, όμως δεν ξέχασε ούτε στιγμή την ελληνική υπόθεση. Μάλιστα, όταν διαπίστωσε πως παρόλες τις προσπάθειές του να τον αποτρέψει, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης επέμενε στην Επανάσταση, φρόντισε ακόμα και να τον συμβουλέψει να την κηρύξει στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου οι Οθωμανοί θα αργούσαν να επέμβουν να καταπνίξουν την Επανάσταση, δεδομένου ότι όφυλαν να περιμένουν την άδεια της Ρωσίας γι' αυτό. Μην ξεχνάμε δε πως ήταν αυτό ακριβώς το γεγονός που επέτρεψε πια στον Μέτερνιχ να κατηγορήσει ανοιχτά τον Καποδίστρια ως υποκινητή της ελληνικής εξέγερσης. Οι σχέσεις Καποδίστρια και Τσάρου Αλεξάνδρου φτάνουν σε οριακό σημείο την άνοιξη του 1822, όταν μετά τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη προτρέπει τον Τσάρο να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να τις κηρύξει στον πόλεμο. Ο Αλέξανδρος αρνείται κατηγορηματικά. Μάλιστα, λίγο αργότερα, φοβούμενος πιθανή επανάσταση στην Πολωνία, ρωσική τότε επαρχία, αρχίζει πια να εναρμονίζεται πλήρως με τις θέσεις του Μέτερνιχ. Έτσι, ο Καποδίστριας αναγκάζεται να υποβάλει την παραίτησή του, στηριζόμενος στον ισχυρισμό ότι θέλει να βοηθήσει απερίσπαστο την πατρίδα του, χωρίς να εκθέτει τον Τζάρο απέναντι στους εταίρους του, διατηρώντας ένα επίσημο αξίωμα της χώρας. Ο Αλέξανδρος, δεχόμενος την παραίτησή του, λέγεται πως τον αγκάλιασε θερμά, ευχαριστώντας τον για όσα προσέφερε στη Ρωσία. Αργότερα ο Τσάρος θα καταλάβει τα λάθη του και θα εκτιμήσει τον Καποδίστρια όσο ποτέ άλλοτε. Είναι τότε που η Ρωσία αρχίζει σιγά σιγά να απομακρύνεται από το πλαίσιο της Ιερής Συμμαχίας και να δρά αυτόνομα. Φαίνεται δε πως είχε αποφασίσει να ξανακαλέσει τον Καποδίστρια στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά το 1825 τον πρόλαβε ο θάνατος. Άγνωστη, μαλαμπρή σελίδα στη διπλωματική σταδιοδρομία του Καποδίστρια είναι οι πολύχρονοι αγώνες του για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής των Νέγρων και την κατάργηση του επέσχυντου δουλεμπορίου στις ακτές της Αφρικής. Στις 30 Μαρτίου 1827, η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας εξέλεξε τον Καποδίστρια κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, σε μια περίοδο που η Επανάσταση καρκινοβατούσε. Έπειτα από επίπονες διαβουλεύσεις του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης στο ελληνικό κράτος, έφτασε στο Ναύπλιο στις 7 Ιανουαρίου 1828, γενόμενος δεκτός με ζητοκραυγές και ενθουσιώδεις εκδηλώσεις από το λαό. Δύο ημέρες αργότερα έφυγε για την Αίγινα, όπου κρίθηκε καταλληλότερη από τον Ναύπλιο ως προσωρινή έδρα της κυβέρνησης. Το 1829 η πρωτεύουσα μεταφέρεται στο Ναύπλιο. Η πρώτη επαφή του Καποδίστρια με την Ηπειρωτική Ελλάδα υπήρξε αποκαρδιωτική λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιπαλότητες που είχαν προκύψει μεταξύ των φατριών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης δεν είχαν κοπάσει. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη και η οικονομία της τελούσε υποπτώχευση. Ο Καποδίστριας κλήθηκε να κυβερνήσει με βάση το πολιτικό σύνταγμα της Τριζίνας. Αλλά ως οπαδός της πεφωτισμένης δεσποτείας πίστευε ότι τα συντάγματα και τα κοινοβουλευτικά σώματα ήσαν πρόωρα για ένα κράτος ασύστατο ακόμα όπως η Ελλάδα. Έτσι πρέσβευε την αρχή του ενός ανδρός, έστω και υποπροθεσμία. Στις 18 Ιανουαρίου 1828 πέτυχε ψήφισμα της Βουλής για αναστολή του συντάγματος. Έτσι κατόρθωσε να γίνει αυτός η μοναδική πηγή εξουσίας, συνεπικουρούμενος από το Πανελλήνιον, ένα συμβουλευτικό σώμα 27 μελών, ενώ παρέπεμπε την ψήφιση νέου συντάγματος με τη σύγκληση Εθνοσυνέλευσης στο άμεσο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό, ο Καποδίστριας εγκαινίασε και την Ελλάδα μια περίοδο πολυταρχίας, η οποία διατηρήθηκε στη χώρα ως το Σύνταγμα του 1843. Ο κυβερνήτης έθεσε ως στόχο να βάλει τέλος στις εμφύλιες διαμάχες και επιδόθηκε αμέσως στο έργο της δημιουργίας κράτους εκ του μηδενός, επιδεικνύοντας αξιοζήλευτη δραστηριότητα. Ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα
με τη βοήθεια του φίλου του Ελβετού η τραπεζίτη Εϊνάρδου, η οποία όμως δεν ευδοκίμησε για πολύ. Ρύθμισε το νομισματικό σύστημα, καθότι κυκλοφορούσαν ακόμα τουρκικά και ξένα νομίσματα στη χώρα. Στις 28 Ιουλίου 1828 καθιέρωσε ως Εθνική Νομισματική Μονάδα τον Φίνικα και ίδρυσε Εθνικό Νομισματοκοπείο. Στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου οργάνωσε και την πρώτη ταχυδρομική υπηρεσία. Ερχόμενος στον Αύφιο Καποδίστριας βρήκε την Ελλάδα χωρίς δικαστική οργάνωση. Γνωρίζοντας ότι η απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί θεμέλιο για τη δημιουργία μιας ευνομούμενης πολιτείας, ενδιαφέρθηκε προσωπικά για τη δημιουργία δικαστηρίων και τη στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό. Οργάνωσε επίσης τη διοίκηση του κράτους και ίδρυσε στατιστική υπηρεσία, η οποία διενήργησε την πρώτη απογραφή. Ένα από τα πολλά έργα του Καποδίστρια ήταν η αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων υπό ενιαία διοίκηση, πετυχαίνοντας αφενός να καταπολεμήσει το κατεστημένο των οπλαρχηγών και αφετέρου να παρεμποδίσει την Οθωμανική προέλαση, όπως έδειξε η μάχη της Πέτρας. Εκεί, στην τελευταία μάχη του αγώνα, ο ελληνικός στρατός εμφανίστηκε πειθαρχημένος και συγκροτημένος υπό την αρχηγία του Δημητρίου Υψηλάντη. Ο Καποδίστριας αντιμετώπισε επιτυχώς και την πειρατεία, αναθέτοντας στον άβαρχο Μιαούλη την καταστολή της. Εφάρμοσε την πρακτική της απομόνωσης, καραντίνας, των κοινοτήτων που πλήττονταν από τις επιδημίες του τύφου, της ελονοσίας και άλλων μολυσματικών ασθενειών. Ο Καποδίστριας ενδιαφέρθηκε αποφασιστικά για τη γεωργία, που αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας. Εισήγαγε πρώτος την καλλιέργεια της πατάτας με ένα τρόπο που έδειχνε τη βαθιά του γνώση για τον ψυχισμό του Έλληνα εκείνης της εποχής. Διέταξε λοιπόν να αποθέσουν ένα φορτίο με πατάτες στο λιμάνι του Ναυπλίου και προέτρεψε τον καθένα να πάρει όσες θέλει. Συνάντησε όμως την παγερή αδιαφορία του κόσμου. Στη συνέχεια τοποθέτησε φρουρού στο φορτίο και αμέσως σχεδόν στο Ναύπλιο κυκλοφόρησαν ψήφιροι ότι για να φυλάσετε το φορτίο κάτι πολύτιμο θα περιέχει. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν στο λιμάνι και λοξοκοίταζαν τις πατάτες. Άρχισαν σιγά σιγά να τις κλέβουν κάτω από τη μύτη των φρουρών και στο τέλος έκαναν όλες φτερά. Δεν γνώριζαν όμως ότι ο Καποδίστριας είχε διατάξει τους φρουρούς να κάνουν τα στραβά μάτια. Με αυτή την ευφυή κίνηση, η πατάτα έγινε τότε μέρος της καθημερινής διατροφής του Έλληνα. Το σημαντικότερο ίσως έργο του Καποδίστρια είναι ότι προσπάθησε να οικοδομήσει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, ιδρύοντας πολλά αλληλοδιδακτικά σχολεία, καθώς και το ορφανοτροφείο της Αίγινας. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους, έπρεπε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να οργανωθεί από την αρχή. Ο Καποδίστριας έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για την εκπόνηση και σύνταξη ενός γενικού σχεδίου εκπαιδευτικού προγράμματος, ζητώντας συγχρόνως το ενδιαφέρον και τη βοήθεια των Ελλήνων για την πνευματική αναγέννηση του τόπου και τη μόρφωση των παιδιών τους. Η εκπαιδευτική του πολιτική αντικατόπτριζε τη νέα κοινωνική δομή και το νέο πολιτικό σύστημα που επιδίωκε να εγκαθιδρύσει στην Ελλάδα. Είχε μακροπρόθεσμους σκοπούς και στόχους και εντασσόταν στο ευρύτερο κυβερνητικό πρόγραμμα. Η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες θα οδηγούσε σταδιακά στην πολιτική ωριμότητα και τη χειραφέτησή τους. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολίστηκε προς την ελληνοχριστιανική παράδοση και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εθνική διαπαιδαγώγηση, στη δημιουργία πολιτών μελών εθνικού κράτους και στη σύζευξη θρησκείας και παιδείας για την ανόρθωση του φρονήματος των πολιτών. Ο κυβερνήτης δείχνει ξεχωριστό ενδιαφέρον για την οργάνωση και την ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης. Φιλοδοξία του ήταν να εξασφαλίσει μαζική και δωρεάν βασική μόρφωση στο λαό. Μέσα από την εκπαίδευση, στην οποία προσέδωσε χαρακτήρα έντονα φιλανθρωπικό και σοφρονιστικό, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης των νέων, την προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας και την ανάληψη κοινωνικών ρόλων. Η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια αντικατόπτριζε τη νέα κοινωνική δομή και το νέο πολιτικό σύστημα που επιδίωκε να εγκαθιδρύσει στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός της εκπαιδευτικής του πολιτικής είναι να γνωρίσει ο μαθητής μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης και τη διδασκαλία τα προς τον Θεόν, τα προς εαυτόν, τα προς τον πλησίον και τα προς την κοινωνίαν καθήκοντα, ώστε να γίνει ευσεβέστερος χριστιανός, καλύτερος ιός, σύζυγος, πατήρ, φίλος, πολίτης, συνετότερος άρχων.
Γι' αυτό και στράφηκε κυρίως στη στοιχειώδη εκπαίδευση, βάζοντας ως προτεραιότητα τη στερεώση του δημοσίου σχολικού δικτύου. Η πολιτική αυτή καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την κρατική αντίληψη, η οποία απηχούσε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ο Καποδίστριας ενδιαφέρεται η εκπαίδευση να διαδοθεί σε ολόκληρο το λαό, χωρίς ταξικές διακρίσεις και κυρίως τους αγρότες, για τους οποίους έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια. Επιδίωξή του είναι να ιδρυθούν αλληλοδιδακτικά σχολεία σε όλες τις επαρχίες και αν είναι δυνατόν σε όλα τα χωριά. Ως εκπρόσωπος της πεφωτισμένης δεσποτείας, ο Καποδίστριας στάθηκε αποφασιστικός παράγοντας όχι μόνο για την προτεραιότητα που έδωσε στη λαϊκή παιδεία με δωρεάν εκπαίδευση, αλλά και για την αντιμετώπιση των αντίξεων δυσχεριών που επικρατούσαν την εποχή αυτή στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Ο κυβερνήτης δείχνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για την οργάνωση και την ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας, την οποία θεωρούσε ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου και κυρίως φιλολαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος. Φιλοδοξία του ήταν να εξασφαλίσει μαζική και δωρεάν βασική μόρφωση στο λαό. Η προτεραιότητα που επέδειξε στην οργάνωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βρισκόταν σε άμεση συνάφεια με τις ελληνικές συνθήκες της εποχής. Για την ομογενή οργάνωση της λαϊκής παιδείας επιλέχθηκε η αλληλοδιδακτική μέθοδος, σύμφωνα με την οποία ο μοναδικός δάσκαλος του αλληλοδιδακτικού σχολείου δίδασκε συγχρόνως όλους τους μαθητές με τη βοήθεια των πρωτόσχολων, δηλαδή των πλέον ικανών μαθητών. Οι πρωτόσχολοι, αντί για διδακτικά βιβλία, είχαν πίνακες κρεμασμένους στους τοίχους, που πάνω τους ήταν γραμμένα κείμενα από διάφορα μαθήματα. Αναλάμβαναν την υπαγορεύση των μαθημάτων, καθώς και την ανάλυση και ερμηνεία των νέων γνωστικών ενωτήτων. Ο δάσκαλος, που είχε το ρόλο του γενικού ρυθμιστή της σχολικής ζωής, περιοριζόταν σε καθήκοντα συνοπτικής ενημέρωσης των πρωτόσχολων γύρω από τα μαθήματα, την επιτήρηση και εξέταση των μαθητών, διδάσκοντας ελάχιστα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κατά τη διδασκαλία, επικρατούσε σιγή, όχι μόνο από την πλευρά των μαθητών, αλλά και από την πλευρά του δασκάλου. Ας μη στοχάζεται ο διδάσκαλος ότι πρέπει να λαλεί πολύ ή να φωνάζει μεγαλοφόνος για να σιγήσωση οι μαθητές του, ορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Εκπαίδευσης. 6 ήταν τα κύρια μαθήματα στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, γραμματική, χριστιανική διδασκαλία και γραμμική ιχνογραφία. Ο Καποδίστριας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη μόρφωση των γυναικών. Παρόλο που η πρόθεσή του ήταν στην εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών, εντούτοις η φίτηση των κοριτσιών σε μεικτά σχολεία ήταν μικρή και σποραδική, με εξαίρεση το σχολείο της Τίνου, όπου το 34% του μαθητικού δυναμικού ήταν κορίτσι. Οι γονείς της εποχής αυτής, και ιδιαίτερα της εύπορης τάξης, έστειλαν τα κορίτσια τους σε αμυγή, ιδιωτικά, αλληλοδιδακτικά σχολεία, τα παρθεναγωγεία, ώστε να διαπαιδαγωγούνται, κατά την άποψή τους, απερίσπαστα. Την ίδρυση ιδιωτικών σχολείων στηρίζει νομικά και το Σύνταγμα της Τριζίνας και ο κυβερνήτης, όπως φαίνεται, δεν αντιδρούσε στη λειτουργία τους. Ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση επειδή δεν ίδρυσε πανεπιστήμιο. Είναι όμως γνωστό ότι προγραμμάτιζε την ίδρυσή του, μετατοπίζοντάς την για μερικά χρόνια αργότερα, μέχρι ότου μπουν καλά οι βάσεις της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Ο πρόωρος όμως θάνατός του δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το έργο του. Οι πολιτικές κινήσεις του Καποδίστρια και οι απολυταρχικές του απόψεις προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια τόσο των οπαδών του συνταγματικού πολιτεύματος όσο και των προκρήτων και των ναυτικών. Έτσι, η έγκλη που τον περιέβαλε στην αρχή άρχισε να διαλύεται. Η αδυναμία ικανοποίησης όλων των αιτημάτων, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της εξαγωγής των εκλογών, έδωσαν την αφορμή για το σχηματισμό ισχυρής αντιπολίτευσης κατά του κυβερνήτη. Ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε ότι αγνόησε τη μακρά κοινοτική παράδοση της χώρας και θέλησε να μεταφυτεύσει από το εξωτερικό θεσμούς ατέρειας του στην ελληνική πραγματικότητα. Η πρώτη δυναμική αντιπολιτευτική ενέργεια ήρθε με τα στασιαστικά κινήματα της Ίδρας το 1829 που επιδίωκαν την ανατροπή του Καποδίστρια. Ζήτησαν από τον Μιαούλη να καταλάβει τον άφσταθμο του πόρου πριν προλάβει ο διοικητής του Κανάρης να πλέψει εναντίον της Ίδρας. Ο Καποδίστριας παρακάλεσε τον άβαρχο Ρικόρντ να επιτεθεί κατά των στασιαστών. Πράγματι, ο Ρώσος ναύαρχος απέκλεισε τον άφσταθμο και ο Μιαούλης, πρώτου κινδύνου να συλληφθεί, ανατείναξε τη φρεγάτα Ελλάς και την κορβέτα Ίδρα, τα δύο πιο αξιόπλοα καράβια του ελληνικού στόλου και διέφυγε στην Ίδρα. Η αντίδραση κατά του κυβερνήτη διωγγωνόταν.
Οι Μανιάτες αρνούνταν να πληρώσουν τους φόρους προς την κεντρική εξουσία και στασίασαν με τη σειρά τους. Μοιραία στάθηκε η αντιπαλότητα του Καποδίστρια με τους Μαυρομιχάλιδες, την ισχυρότερη οικογένεια της Μάνης. Ο Καποδίστριας, μέσα σε αυτό το εχθρικό πολιτικό κλίμα, άρχισε συν το χρόνο να γίνεται όλο και πιο ευερέθιστος και δύσπιστος. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να δείξει την απαραίτητη για την περίσταση αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία, με συνέπεια την αδικαιολόγητη όξυνση των προσωπικών παθών. Σε αυτή την κατάσταση πρέπει να αποδοθεί και ο σκληρός τρόπος συμπεριφοράς του κατά του γυρεού Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Ο Καποδίστριας διέταξε τη σύλληψή του και τον εγκλεισμό του στη φυλακή. Τον αδελφό του Κωνσταντίνο και το γιο του Γεώργιο τους κρατούσε στο ναύπλιο. Το γεγονός αυτό εξέθρεψε το μίσος και την ανάγκη εκδίκησης από την πλευρά των Μαυρομιχαλαίων. Στις 5:35 το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831, ο Ιωάννης Καποδίστριας δέχτηκε δολοφονική επίθεση από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου πήγαινε για να εκκλησιαστεί και έπεσε νεκρός. Ο μόνος που τον συνόδευε ήταν ο μονόχειρας σωματοφύλακάς του ονόματι Κοκόνης. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης σκοτώθηκε επί τόπου από τους προστρέξαντες, οι οποίοι κυριολεκτικώς τον λιντσάρισαν. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης ζήτησε την προστασία της γαλλικής πρεσβείας. Κατόπιν επίμονης απέτησης του συγκεντρωμένου πλήθους που απείλησε ότι θα κάψει το κτίριο της πρεσβείας, ο αντιπρεσβευτής βαρόνος Ρουάν τον παρέδωσε στις αρχές. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο και θανατώθηκε με τουφεκισμό το πρωί της 10ης Οκτωβρίου 1831. Μέχρι πρότινος, η μορφή του Καποδίστρια στη συνείδηση του έθνους ήταν παραμορφωμένη και μη αναγνωρίσιμη. Ξένοι και ντόπιοι έγραψαν γι' αυτόν με προκατάληψη και δόλο για να τον μικρύνουν, παρουσιάζοντάς τον ως τύρανο, μισελεύθερο, φωτοσβέστη, όργανο της ρωσικής πολιτικής, πράκτορα της Ιερής Συμμαχίας. Σήμερα η εικόνα του ανθρώπου που έδωσε τα πάντα στην Ελλάδα, ιδιωτική άνεση και ευτυχία, περιουσία, καριέρα και την ίδια του τη ζωή, έχει καθαρίσει από τον ρήπο των άδικων κρίσεων και των ανυπόστατων κατηγοριών. Έχει καταλάβει τη θέση που δικαιωματικά του ανήκει στη συνείδηση του έθνους. Έχει κερδίσει τη μάχη της ιστορίας και των ιστορικών, ως Έλληνας γνήσιος μέχρι τέλους, ως έξοχος και ακέραιος διπλωμάτης, ως πατριώτης και πρωταθλητής του καθήκοντος.